εγώ να πω, από τους πρώτους εθελοντές, που, από το πρώτο φεστιβάλ που ήρθε, δεν τον γνώριζα εγώ, και ήρθε και είπε, θέλω να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και προσωπικά. Αυτό που λέει η Λέτα θα το μεταφράσω εγώ. Γεια σας. Ο Δημήτρης Σαρής εκπροσωπεί την εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ η συνάδελφος της δευτεροβάθμιας για υποχρεώσεις που είχε και έτσι βρίσκομαι εγώ εδώ, εκπροσωπώντας και κατά κάποιο τρόπο την ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών που συμπράττουν από την πλευρά της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, το οποίο όπως ακούσατε έχει τη δυναμική ήδη να είναι ένα διεθνές φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας. Η ομάδα αυτή εργασίας στήριξε και βρήκε πολύ ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, όπως είπε η Λέτα. Απλώς εγώ μεταφέρω πάντα τη δυναμική της ομάδας εργασίας ως υπεύθυνο γι' αυτό. Γιατί απλούστατα το κουκλοθέατρο, που είναι μια πανάρχια κατά τα άλλα τέχνη, ξαφνικά πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι. Και αυτό είναι ο σημαντικότερος λόγος που σας μιλάμε τώρα, την πλευρά της εκπαίδευσης. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα, και οι γονείς το ξέρουν πολύ καλά αυτό, αντιμετωπίζουν καινούριας μορφής προβλήματα, χάνουν συνεχώς την επαφή τους από τον τρισδιάστατο πραγματικό κόσμο μέσα από τον τρισδιάστατο ψηφιακό κόσμο. Το μυαλό τους αποκτά άλλες προσλαμβάνουσες και το κουκλοθέατρο ξαφνικά γίνεται σαν άρθρο από το πουθενά μια καινούρια δύναμη, μια καινούρια δυναμική για τον παιδαγωγό και τον γονέα να μάθει το παιδί τον κόσμο. Διεθνώς το κουκλοθέατρο θεωρείται ως εκπαιδευτικό μέσο αιχμής για την ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης, των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, μα όλων, και ακόμα και η απλή θέαση της παράστασης από το παιδί του αλλάζει τον κόσμο, του δίνει νέα δυναμική στο μυαλό και στην ψυχοκινητική του, ψυχοκινητικές του δυνατότητες για να δει τον κόσμο και να λύσει προβλήματα που, ξαναλέω, αντιμετωπίζουμε πλέον με τα παιδιά μας εκ νέου, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα στην πόλη μας να φέρουμε τα παιδιά μας στο κουκλοθέατρο. Έχουμε τη δυνατότητα τα σχολεία μας να πάνε τα παιδιά τους στο κουκλοθέατρο. Και αυτό δεν πρέπει να περάσει έτσι, πολύ, μα πολύ σημαντικό. Μιλάμε λοιπόν για μια καινούργια κατάσταση που μας αναγκάζει σχεδόν να το φωνάζουμε από την πλευρά της εκπαίδευσης, ότι το κουκλοθέατρο είναι ένα μέσο που δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σας πω που έχει σχέση με τα παιδαγωγικά είναι ότι, όπως είπε και η Λέτα, συναντιέται πλέον σε αυτή τη δημιουργική κατάσταση που έχουμε πετύχει στην πόλη μας η μουσιοπαιδαγωγική με την παιδαγωγική του κουκλοθέατρου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Εσσηνίας κάνει πάρα πολλά πράγματα εκπαιδευτικά, τα γνωρίζουμε όλοι, και τώρα με χαρά συνεργαστήκαν μαζί μας, φτιάξαμε και μια έκδοση με τις μουσιόκουκλες που υπάρχουν online και μπορούν να τις βρουν όλοι οι πολίτες. Και μεσοτήσεις στο σελίδα του το Puppet Fest GR, που μπορούν να βρουν τα πάντα, είναι στο σελίδα του θεάτρου, του κουκλοθεάτρου. Μέσα από αυτή την απλή εκδοσούλα που φτιάχνουμε μουσιόκουλες, μέσα από την παρέλαση που θα κάνουμε και θα παντρέψουμε τη δυναμική του κουκλοθεάτρου με του μουσείου, νομίζω αυτά είναι όλα πολύ καινούργια πράγματα που πρέπει να σταθούμε για την παιδαγωγική τους αξία και, ξαναλέω, για τα όσα έχουν να προσφέρουν στα παιδιά μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι τα παιδιά και το μέλλον του κόσμου, από την πλευρά της εκπαίδευσης και της διοργάνωσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για τη στήριξη όλων των ανθρώπων. Όλων. Είναι πάρα πολύ και εθελοντές, όπως το λες και εσύ. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση.